Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων της Μαγνησίας, καθώς και ο μηχανισμός αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα από το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας που φέρνει χιονοπτώσεις ακόμη και στα παιδινά. Στην πόλη του Βόλου υπάρχουν μετεωρολογικά μοντέλα που προβλέπουν χιονόπτωση τη Δευτέρα και την Τρίτη. Εμείς παρακολουθούμε διάφορες προγνώσεις. Οι προγνώσεις δίνουν περισσότερο προς την Δευτέρα βράδυ, προς Τρίτη, μέσα στο Βόλο αρκετό χιόνι, αν και είναι ακόμα μακριά, αλλά και για την Κυριακή ίσως. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας έχει θέσει σε ετοιμότητα τον στόλο των δεκάδων μηχανημάτων ιδιωτών, ενώ τοποθετήθηκαν κάμερες για τον έλεγχο του ύψους του χιονιού σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου. Παράλληλα, οι εθελοντικές ομάδες βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να συνδράμουν όπου χρειαστεί. Εμείς είμαστε ετοιμότητα και τα δύο οχήματα και γιοταχή αν χρειαστεί 4x4 των μελών μας να βγουν έξω. Αν υπάρξει ανάγκη το ένα το φορτηγάκι θα βάλει δεξαμενή το ενός τόνου επάνω για να ρίχνει αλατό νερό εάν ρίξει χιόνι μέσα στο Βόλο να καλύψουν κάποιους δρόμους. Και τα άλλα θα είναι σαν διασωστικό εάν χρειαστεί να κάνουμε μεταφορές ή να κάνουμε κάποιες διασώσεις ανθρώπων που έχουν απεγκλωβισμούς και σε διάφορα σημεία της περιοχής μας. Ελπίζουμε να μην έχουμε σοβαρά προβλήματα. Τα έχουμε ξαναζήσει πολλές τις καταστάσεις και πιστεύω να πάνε όλα καλά και αυτή τη φορά. Χθες στις 7.30 το απόγευμα εκδηλώθηκε έντονη χαλαζόπτωση με μικρή όμως διάρκεια, κυρίως στις δυτικές συνοικίες του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου, καθώς και σε χωριά όπως η Δράκια. Ξαφνικά έπιασε ένα χαλάζι. Ευτυχώς ήμασταν σε ετοιμότητα και βγήκαν πολύ γρήγορα έξω το ένα το όχημα μια ομάδα για να περιπολεί στα σημεία που είχε πιο έντονη χαλαζόπτωση. Δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα, δεν δημιουργήθηκε μάλλον καθόλου προβλήματα. Ήταν πολύ γρήγορη, σταμάτησε πολύ γρήγορα και όλα κυλήσαν κανονικά. Δεν γίνανε ζημιές δηλαδή ούτε από δέντρα ούτε σε αυτοκίνητα.